Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο τέταρτο vlog σε απλά μυστικά. Αρκετό καιρό είχα να κάνω τέτοιο vlog. Υπήρχαν αρκετά βίντεο να γίνουν render για να ανέβουν και να τα κάνουμε edit πρώτα. Ξεκινήσαμε καινούργια σειρά στο κανάλι Vape on the Road που βγαίνει κάθε πέμπτη επεισόδιο, όπου είναι γρήγορα vlog όπως έχω αναφέρει που θα συζητάμε κάποιο θέμα. Τα vlogs απλά τμιστικά θα βγαίνουν Δευτέρα, κάποιες Δευτέρες, και μία καινούργια σειρά που ξεκίνησε στο κανάλι είναι το Build Day, το οποίο θα βγαίνει Σάββατο παρασάββατο, δηλαδή δύο Σάββατα το μήνα, ανά 15 μέρες όπως είχα αναφέρει και στο συγκεκριμένο βίντεο, όπου θα κάνουμε build σε ατμοποιητές. Δεν θα κάνουμε μόνο το build που είναι για να παίξει συνήθως ο ατμοποιητής, θα δοκιμάζουμε και άλλου τύπου build, ας πούμε κάθετα, διάφορα άλλα. Μπορείτε να μου γράψετε από κάτω σε σχόλια τι build θέλετε να βλέπετε, με τι σύρματα, πώς να είναι περίπου. Αυτό που ήθελα τώρα να μιλήσω για αυτό το θέμα είναι για τους τύπους ατμοποιητών. Υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους ατμοποιητές, ενώ υπάρχουν οι RDA, που είναι Rebuildable Dripping Atomizer, όπου σημαίνει ότι ο ατμοποιητής δεν έχει tank, δεν έχει χώρο να βάλουμε κάποια ML υγρού, απλά στάζουμε υγρό απευθείας πάνω στα βαμβάκια μας και στην αντίσταση, και όταν στεγνώσει απλά ξαναστάζουμε το ίδιο υγρό, άλλο υγρό, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι η RTA, όπου είναι Rebuildable Tank Atomizer, όπου είναι επισκευάσιμοι ατμοποιητές όπως και η RDA, απλά υπάρχει tank γύρω-γύρω από το deck, ώστε να τροφοδοτεί τη αντίστασή μας με υγρό. Και μετά είναι η RDTA, Rebuildable Dripping Tank Atomizer, όπου είναι από πάνω το deck και από κάτω έχουμε το tank μας που έχει κάποια ML χωρητικότητας, ώστε να τροφοδοτείται η αντίσταση που είναι από πάνω. Και μετά πηγαίνουμε σε Clearomizer, όπου είναι με έτοιμες αντιστάσεις, tank με έτοιμες αντιστάσεις, όπου όποτε καεί η αντίστασή μας την ξεβιδώνουμε, βάζουμε την καινούργια, τη διαβρέχουμε, γεμίζουμε το tank, κουμπώνουμε, ατμίζουμε. Τώρα, αυτό που είχα αναφέρει σε vlog Vape on the Road, ότι καλό είναι να επιλέγουμε μοντάκι που μπορεί να σηκώσει τον ατμοποιητή που επιθυμούμε. Ας πούμε παράδειγμα, να μην έχουμε απαιτήσεις από έναν RDTA, για παράδειγμα Limitless, Combo, να παίξει σε ένα πίκο. Αρχικά δεν χωράει, θέλουμε βάση ώστε να ανέβει πιο πάνω ο ατμοποιητής, γιατί στο πίκο βιδώνονται μέχρι 22 βαριά 23 mm ατμοποιητές. Και όπως επίσης από μία μπαταρία δεν μπορούμε να ζητήσουμε τρελά ρεύματα για να παίξουμε έναν ατμοποιητή. Αρχικά δεν είμαστε ασφαλείς και δεύτερον ταλαιπωρούμε άδικα την μπαταρία μας. Το άλλο, το ανέφερα στο τρίτο επεισόδιο Vape on the Road που είχα μια συζήτηση περί υγρών, TPD, νόμου, φόρου, τα διάφορα με τον πάνω. Από 1η Μαρτίου υπάρχουν μόνο δεκάμελα μπουκαλάκια, είτε σε έτοιμα υγρά αναπλήρωσης, είτε σε βάσεις. Τώρα αυτό έχω ακούσει ότι υπάρχει και μία περίπτωση να καταργηθεί όλο αυτό που έγινε, το κομμάτι του νόμου με τα 10 ml. Τώρα το τι θα γίνει, άγνωστο. Για το DIY, όπως είχα αναφέρει, δεκάμελα nicotine boosters, έτσι όπως τα ονόμασαν, ενώ είναι βάση, όπου έχει ποσοστό νικοτίνης 20 mg ανά ml. Όχι όπως μου έστειλε άτομο και μου είπε η βάση φαρμακείου που είναι μηδενική και καθαρή νικοτίνη. Δεν είναι καθαρή νικοτίνη. Είναι βάση με νικοτίνη. Μετά, άλλο που είχα πει ότι ήθελα να μιλήσω σε κάποιο vlog είναι για βαμβάκια. Το να βρείτε ένα βαμβάκι που σας κάνει, δεν χρειάζεται να πάτε Sony και Day να βλέπετε τα βαμβάκια που κάνουν 10, 12, 13, 15 ευρώ. Είναι ωραία βαμβάκια, είναι καλά βαμβάκια. Έχουν αρκετό βαμβάκι άμα το βλέπετε και με τη
άμα το βλέπετε από τη σκοπιά ότι είναι λίγο το βαμβάκι, οπότε γιατί να δώσει τόσα λεφτά. Επίσης υπάρχουν βαμβάκια που είναι καθαρά για dripper, δεν είναι για tank. Για παράδειγμα Kendo, το Texas, αυτά είναι βαμβάκια για dripper, καθαρά για dripper. Δεν είναι για, ούτε για DTA ούτε για tank. Μετά από αυτό, από τα βαμβάκια που έχω μείνει εγώ ευχαριστημένος, είναι το Pro Cotton από Coil Master, το οποίο έχει τρεις μεγάλες μπάλες μέσα που είναι λωρίδα, διπλωμένη σε μπάλα, όπου όταν την ανοίξει την μπάλα αυτή είναι τρεις αρκετά μεγάλες λωρίδες. Πολύ οικονομικό βαμβάκι, πολύ καλό, κάνει καλή τροφοδοσία, τραβάει πολύ αμέσως και γρήγορα το υγρό, πολύ σωστή τροφοδοσία του. Άλλο βαμβάκι που έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος είναι το Jellyfish, όπως έχω δείξει και στο βίντεο Build Day πάνω στο Mage χρησιμοποιώ Jellyfish. Μετά πάμε κλασικά στο Cotton Bacon, απλά επειδή αρκετοί δεν βρίσκουν πλέον Cotton Bacon, καλό είναι να πω και κάποια άλλα βαμβάκια ώστε να ψαχτεί ο καθένας μας να δοκιμάσει διάφορα βαμβάκια για να επιλέξει τελικά αυτό που τον αρέσει. Όπως είπα, βαμβάκια που είναι για RDA είναι για RDA. Άμα τα βάλετε σε RTA ή σε RDTA δεν θα πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε και θα απογοητευτείτε. Κάτι άλλο που δεν είχα αναφέρει εγώ όταν είχαμε τη συζήτηση με τον Πάνο στο Vape on the Road επεισόδιο 3, είναι το ότι υπάρχουν δεκάμελα, αλλά υπάρχει μία παραπληροφόρηση να το πω, ότι κάποια μαγαζιά υποστηρίζουν ότι το να βγαίνει σετάκι 3 δεκάμελα είναι παράνομο βάσει του νόμου, επειδή για παράδειγμα το 1 δεκάμελο κάνει 5 ευρώ, τα 3 θα πρέπει να κάνουν 15 ευρώ, όχι ας πούμε τα 3 να κάνουν 14 ευρώ, γιατί είναι σαν να παίρναμε 30 μελο πιο παλιά με τις συσκευασίες που είναι κανονικά το 30 μελο μπουκαλάκι μας. Αυτό είχα ξεχάσει εγώ να το συζητήσω με τον Πάνο που τα ξέρει καλύτερα λόγω της δουλειάς. Αλλά γενικά που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό το θέμα, δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο, ούτε έχει κάποια τέτοια οδηγία από εταιρεία. Τώρα, σε μαγαζιά που μου το είπαν αυτό, μπορεί να είχαν τέτοια οδηγία από τα δικά τους, από τους δικούς προμηθευτές. Εγώ βλέπω πάντως σε αρκετά μαγαζιά να πουλούνται σετάκια 3 δεκάμελα μαζί και το δεκάμελο ξεχωριστά. Τώρα το τι ισχύει και τι όχι, το κάθε μαγαζί λέει το δικό του. Οπότε το λογικό είναι αυτό που ακολουθούν οι πιο πολλοί, ότι το ένα δεκάμελο έχει μία τιμή, τα 3 δεκάμελα μπορεί να έχουν 1 με 2 ευρώ φθηνότερη τιμή. Αυτό που έχει όμως πιο πολύ σημασία είναι ότι θα πρέπει οι επιλογές που κάνετε, όπως ανέφερα ξανά σε ατμοποιητή σε σχέση με mod, αλλά και στις μπαταρίες σας να είναι σωστοί. Θα βάλω πάλι κάτω στην περιγραφή το forum του Μουχ, όπου είναι ο γκουρού της μπαταρίας. Έχει δοκιμάσει και έχει τεστάρει σχεδόν ό,τι μπαταρία κυκλοφορεί στον πλανήτη. Πάνω στο forum του έχει μετρήσεις για κάθε μπαταρία. Αποφεύγεται re-wrap μπαταρίες, όπου re-wrap μπαταρίες δεν είναι όταν πάρουμε μία μπαταρία, για παράδειγμα Samsung ή LG, βγάλουμε το θερμοσυτελόμενο και βάλουμε καινούριο. Αυτό είναι, κάνουμε απλά μία επισκευή στο θερμοσυτελόμενο μας όταν φθαρεί και καλό είναι να το αλλάζουμε, όπως υπάρχει βίντεο και στο κανάλι για να δείτε, ώστε να έχουμε μία ασφάλεια και να μην ακουμπήσει ο πόλος, ο γυμνός πόλος μέσα στο μοντάκι μας και υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα και έχουμε μετά συνέπειες πάρα πολύ άσχημες. Re-wrap είναι η μπαταρία όπου μια εταιρεία βγάζει θερμοσυτελόμενα που επάνω μπορεί να γράφει ό,τι θέλει από αμπέρ, ό,τι θέλει από μιλιαμπέρ, ό,τι θέλει από αμπέρ που βγάζει μπαταρία γενικότερα και ό,τι θέλει από όνομα, και από κάτω δεν ξέρουμε τι μπαταρία είναι. Αρκετές εταιρείες re-wrap παίρνουν ένα μέρος από badge της Sony, μπορεί να είναι badge από την LG, μπορεί να είναι από τη Samsung, μπορεί να είναι
και από μια μάρκα που δεν κάνει για άτμισμα, δεν κάνει για μοντάκια. Όπως επίσης, Pottery Wrap, όπως έχω πει αρκετές μα αρκετές φορές, σε mod 2 μπαταριών και άνω. Θα πρέπει οι μπαταρίες να είναι ίδιες, που σημαίνει όχι να έχουν το ίδιο θερμοσυστελόμενο όπως είναι η Wrap, θα πρέπει να έχουν τα ίδια αμπέρ, τα ίδια μιλιαμπέρ, να είναι ίδιες. Ας πούμε 2VTC6, 3LG AG2 ή AG4. Το να βάλεις 2 και 3 Wrap ή 4 μαζί δεν σε διαβεβαιώνει κανένας ότι κάτω από το θερμοσυστελόμενο είναι η ίδια μπαταρία. Όπως δεν θα βάλεις, για παράδειγμα, σε ένα τριμπάταρο μοντάκι μία Sony VTC6, μία LG AG2 και μία LG AG4, έτσι δεν καταλαβαίνω μετά γιατί πάτε και βάζετε 2, 3 ή 4 Wrap μπαταρίες μέσα στο μοντάκι. Εφόσον δεν κάνετε ούτε το άλλο που είπα πριν, να βάλετε μία Sony και δύο διαφορετικές LG. Εφόσον αυτό το βρίσκετε λάθος, με τη Wrap πώς είναι σωστό? Όπως έχω πει άπειρες φορές, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ο καθένας κάνει κουμάντο στην τσέπη του και αγοράζει μέχρι εκεί που αντέχει. Αγοράζει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για αυτόν. Απλά, όταν κάνετε κάποια αγορά με μπαταρίες, δείτε λίγο τις τιμές. Δείτε ότι παίζουν παρόμοιες τιμές. Τέλος, για να κλείσω το vlog, θέλω να μου γράψετε σε σχόλιο θέμα που θέλετε να αναφέρω σε vlogs απλά μυστικά ή σε vape on the road. Όπως είπα, η σειρά που θα ξεκινήσει με τα build, είχα βάλει μια ψηφοφορία και αποφάσισα να την ξεκινήσω στο group που είμαι admin, ατμιστική παρέα, όπου είχα γράψει κάποιες επιλογές για το τι αρέσει στα άτομα να βλέπουνε και τα μέλη του group ψηφίσανε αρκετοί τα build, μετά τα vlogs απλά ατμιστικά και μετά vape on the road, που ήταν μια ιδέα που είχα εγώ, ώστε να βγάζω γρήγορα vlog, το γρήγορο είναι σχετικό, να βγάζω εύκολα vlog σε ατμοσυνάντηση, σε καφέ ή οπουδήποτε εκτός, ώστε να πιάνουμε γρήγορα και απλά θεματάκια και να βγαίνουν περισσότερα βίντεο. Έτσι με τις δύο σειρές θα βγαίνουν 3 και 2 βίντεο ανά εβδομάδα. Τη μία εβδομάδα θα βγαίνουν 3. Δευτέρα, παρουσίαση, review ή κάποιο vlog σε απλά ατμιστικά. Πέμπτη, vape on the road. Και Σάββατο, Παρασάββατο, build day. Ό,τι άλλο θέλετε να ακούσετε την άποψή μου ή άποψη και από άλλα άτομα σε vape on the road ή σε απλά ατμιστικά, μου γράφετε στα σχόλια. Ό,τι απορία έχετε, γράφετε και αυτήν στα σχόλια ή μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook. Subscribe, share και like γιατί μας βοηθάει. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο.